Χίλιε στολέ θα μοιραστούν σε σχολεία τη Πάτρα με στόχο το καρναβάλι να είναι σε κάθε γωνιά. Ήδη έχουν υπάρξει επαφέ με πολιτιστικού συλλόγου αλλά και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων σχολείων τη Πάτρα, έτσι ώστε το καρναβάλι να επεκταθεί σε κάθε γωνιά, σε κάθε συνοικία τη Πάτρα. Κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα φέτο για πρώτη φορά, χαρίζοντα σε παιδάκια, 1000 παιδάκια στολέ. Απλές κατασκευές θα είναι, θα συμβάλλουν και τα ίδια με χειροτεχνίες, ενδεχόμενα και με τη συμβολή των γονιών τους. Δώσαμε μια προτεραιότητα γιατί καλέσαμε τους συλλόγους γονέων σε μια σύσκεψη. Δεν είχαμε, ας πούμε, εντάξει, 8 σχολεία περίπου ανταποκριθήκανε. Πάμε με αυτά σε πρώτη φάση και του χρόνου βλέπουμε να το κάνουμε και καλύτερα, για να το οργανώσουμε και πολύ καλύτερα και με την ανταπόκριση που υπάρχει. Οι 1000 καρναβαλικές στολές θα μοιραστούν δωρεάν στα σχολεία, είτε για τη συμμετοχή στο καρναβάλι των μικρών, είτε για τις καρναβαλικές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν τα παιδιά. Με τη φιλοσοφία μας να βγουν το καρναβάλι και να αποκεντρωθεί, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταργούνται οι κεντρικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού, αλλά να απλωθεί στις γειτονιές, πρέπει να δώσεις κίνητρα. Υπήρχε ένα θέμα, πώς το λένε, ότι και ο κόσμος δεν ήταν προετοιμασμένος να ετοιμάσει κάτι μέσα στη γειτονιά του και το οθούμε εμείς με βάση αυτό. Τώρα στη συζήτηση που κάναμε με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων προέκυψε ότι και οι ίδιοι, ας πούμε, μας είπαν ότι έχουν και τις δικές τους ιδέες, εμείς δεν επιβάλλουμε σε κανέναν κάτι, ο καθένας θα πάρει τη δράση του, το κάθε σχολείο, άλλο μπορεί να βγει στην πλατεία να κάνει μια παρέλαση, άλλο μέσα στο προάβλιο του σχολείου σε κάποια κλειστή αίθουσα. Αναλόγως, ο καθένας ό,τι σκεφτεί, δεν επιβάλλουμε κάτι. Ωραία. Και ό,τι εμείς είπαμε, ότι όποιος θέλει, ας πούμε, μια βοήθεια που μπορούμε να τη δώσουμε, θα την κάνουμε. Παράλληλα, συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς ο σχεδιασμός για το πατρινό καρναβάλι. Ολοκληρώνονται τώρα, σε αυτές τις μέρες είμαστε. Από εβδομάδα, τη Δευτέρα, έχουμε και διοικητικό συμβούλιο να εγκριθούν διαγωνισμοί, κονδύλια κτλ. Για να προχωρήσουμε. Έχουμε καταλήξει στο 90% πλέον. Τεχνικές λεπτομέρειες μας λείπουν.